που είχες, στο απόγειο της καριέρας σου, είχες μια ατυχή στιγμή. Δεν ήταν ακριβώς απόγειο, ήταν στο ξεκίνημα του. Πήγαινα καλά, στο Μιλάνο, ήμουν 18 χρονών. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, αναφέρομαι σε αυτό το πρόβλημα υγείας που... Το σταφυλόκοκο εννοείς, που έγινε, ναι. Λοιπόν, και θα ξαναδείς, τότε, πάντα εγώ όταν είχα ένα σπυράκι νεανικό, το πείραζα. Και στα σόου, επειδή σε βάφανε, ξεβάφανε, έτυχε ένα μακιγέρο, ο οποίο δεν ήταν και πάρα πολύ επιμελή με τα σφουγγάρια του. Ήταν μαύρο το σφουγγάρι και γενικά λίγο ταλαιπωρημένο και μάλλον είχε μύκητα. Ο οποίο πέρασε στην επιδερμίδα, μα εγώ δεν είχα καταλάβει κάτι, γιατί αυτό χτίζεται από μέσα και ξαφνικά έκανα σταφυλόκοκο. Και πολύ έντονο σταφυλόκοκο. Πήρα αντιβιώσει, πήρα διάφορα που έπρεπε να πάρω και νόμιζα ότι είχε περάσει. Αλλά αυτό με την πρώτη ευκαιρία ξανάβγαινε και ξανάβγαινε και ξανάβγαινε. Και μετά πέρασε ένα περίεργο τύπο ακμής μολυσματικής που δεν σταμάταγε με το τίποτα. Είχα πάρει ό,τι υπάρχει και 3 χρόνια ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Και βεβαίως μου είχε αφήσει σημάδια ακόμα. Ε. Έχω σημάδια, εντάξει, να κάνουμε τώρα. Σταφυλόκοκο και εγώ έχω σημάδια εδώ. Νομίζω ότι. Εγώ έχω σημάδια εδώ. Εκεί. Είναι δύσκολο πράγμα ο σταφυλόκοκος και αν σου ξεφύγει, δεν μαζεύεται και από ό,τι ξέρω. Εμένα μου ξέφυγε. Σου ξέφυγε. Έχασες δουλειές. Πάρα πολλές. Όχι δουλειές. Τα πάντα. Κυρώθηκαν όλα μου τα bookings. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Γύρισα στην Ελλάδα. Είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ήμουνα χάλια. Όσες δουλειές έκανα εδώ έπρεπε να μου βάζουν πάρα πολύ μακιγιάζ και καθόλου. Γιατί δεν έκανε. Και δεν έκανε και πολλές δουλειές. Αλλά όσοι με τη θέλανε έτσι και αλλιώς θέλουμε τη Βίκη. Με πάρα πολύ κλάμα και πάρα πολλά στεναχώρια. Ένιωσες ποτέ ότι ενδεχομένως έχει έρθει το τέλος? Αμέ, βέβαια. Επειδή κράτησε και 3 χρόνια, μου πες, αυτή η περιπέτεια. Κοίταξε, δεν ήταν 3 χρόνια στο πρόσωπό μου. Mm-hmm. Πήγαινε, ερχότανε. Απλά έσβησε με ένα πολύ αργό ρυθμό. Δεν έρχονταν ποτέ στην ίδια ένταση που ήταν στην αρχή, αρχικά. Αλλά έσβηνε με ντεγκραντέ τρόπο, δηλαδή πολύ αργά. Πώς να σου το πω. Πώς τα αρμήνεσαι σε αυτό, Ρεβίδη? Μερικές φορές ξέρεις όταν μας συμβαίνει κάτι, εσένα δηλαδή σε χτύπησε κάτι στο πρόσωπο που ουσιαστικά ήταν και το εργαλείο της δουλειά σου. Αναρωτήθηκες ποτέ τώρα αυτό γιατί μου έχει συμβεί? Βεβαίως και αναρωτήθηκα, γιατί τα αρμονικά μας, σαν κορίτσια, όταν περνάς τεράστιες περιόδους άγχους, κάπου θα χτυπήσουν. Έπρεπε να το είχα προσέξει κάπως αλλιώς, οι bookers μου ή και η οικογένειά μου, δηλαδή όλο μου το άγχος συσσωρεύτηκε και όλη μου η αρμονική έτσι, αλλαγή που μεγάλωνα, στο πρόσωπό μου και στην ακμή. Έπρεπε να το είχα προσέξει, εγώ να τα έπαιρνα τα πράγματα λίγο πιο, να μην ανησυχώ τόσο πολύ. Είσαι αγχώδης δηλαδή? Δεν είναι ότι είμαι αγχώδης. Είμαι, όταν κάνω κάτι, παθιάζομαι τόσο πολύ να το κάνω καλά και τέλεια, που μέσα σε αυτό είμαι πάντα νευρική. Θέλω να είμαι πάντα πρώτη στη δουλειά. Είχα αυτό το πάρα πολύ του καθήκοντος. Ναι, του καθήκοντος και να τα κάνω όλα πάρα πολύ καλά. Ό,τι και να κάνω στη ζωή μου. Σπανακόπιτα. Θέλω να την κάνω καλά. Τώρα βέβαια έχει μαλακώσει αυτό το πράγμα από τόσα πολλά χρόνια και τόσα πολλά μαθήματα. Δεν είναι το ίδιο.